Είχαμε τη χαρά να αποδεχτούμε για πρώτη φορά την Αλέιδα Γκεβάρα πριν 25 χρόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια, τότε γιορτάζαμε τα 30 χρόνια από τη δολοφονία του Τσέ. Είχαμε ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ με 8 μόνο ταινίες. Μετά από τόσα χρόνια καταφέραμε και συγκεντρώσαμε 55 ταινίες και ντοκιμαντέρ για τον Τσέ. Την πιο πλήρη συλλογή υπάρχει παγκόσμια αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε μέσω από τις προβολές που θα γίνουν και στην Αθήνα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα να γνωρίσει ο κόσμος περισσότερο τον Τσέ. Κλείνοντας τη σημερινή εκδήλωση, επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια μόνο για το θέμα πώς είδε ο κινηματογράφος τον Τσέ. Στην ουσία, το 1968 ξεκίνησε με τη δολοφονία του Τσέ το 1967. Αυτή η διαπίστωση του Άγγλου συγγραφέα Κρίστοφερ Χίτκινς, πρώην μαξιστή και μετέπειτα συντηρητικού, αποδεικνύει την επιρροή του Τσέ στα κινήματα αφισβήτησης που ξεπήδησαν το 1968. Από το Μπέρκλι και το Παρίσι μέχρι το Μπέλφαστ και το Τόγιο, οι εξεγερμένοι κρατούσαν δίπλα στα πανό με τα συνθήματα ενάντια στην εξουσία και το προτέτο του Τσέ. Η ζωή του, δοσμένη στον αγώνα για την ελευθερία και ο μαρτυρικός του θάνατος, ενέπνευσαν μια σειρά από σκηνοθέτες που θέλησαν να καταγράψουν την εικόνα του θρυλικού επαναστάτη στην κάμερα. Σχεδόν αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του, άρχισαν να γυρίζονται οι πρώτες ταινίες. Ο Κουβανός Σαντιάγο Αλβάρες γυρνάει την ίδια χρονιά ένα ντοκιμαντέρ, σύντομο φόρο τιμή του Κομαντάτη με τίτλο «Hasta la Victoria». Το 1968, ο Ιταλός σκηνοθέτης Πάολο Χέους φτιάχνει το «Bloody Tse Contra», μια ταινία δράσης που όμως αφηγείται με γλαφυρότητα την προσωπική του σχέση με τον Φιντέλ Κάστρο και όλη αυτή τη δράση του Τσέ. Η δεκαετία των 90 σημαδεύεται από την πτώση της ΕΣΔ, την ανατροπή της ΕΣΔ, το όραμα του κομμουνισμού καταραίει για κάποιους, η εικόνα όμως του Τσέ συνεχίζει να εμπνέει, ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη της ορούς του που βρέθηκε θαμμένη από Κουβανούς και Αργεντινούς ειδικούς σε έναν ανώνυμο τάφο. Ο σκηνοθέτης Εντγκάρδο Καμπέζα ακολούθησε την αποστολή και έφτιαξε το ντοκιμαντέρ Τσέ Λετέρνα Μιράδα Αντίος Κομαντάτη Τσέ Γεβάρα. Τον 21ο αιώνα το ενδιαφέρον του κινηματογράφου γύρω από τον Τσέ αναζωπυρώνεται. Μια νέα γενιά που τη βάφτισαν απολύτικη ανακαλύπτει ξανά έναν ανιδιοτελή επαναστάτη. Το 2004 ο Βραζιλιάνος Γόλτερ Σάλες γυρνάει την ταινία «Τα ημερολόγια της μοτοσυκλέτας» που παίχθηκαν στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία, δίνοντας μια νέα πνοή στο θρύλο, καθώς η ταινία βασίζεται στο ταξίδι που έκανε ο Τσέ με μια παλιά μοτοσυκλέτα μαζί με τον φίλο του Αλμπέρτο Γρενάδο σε μια σειρά από χώρες Λατινικής Αμερικής. Σε αυτό το πολύμηνο ταξίδι, ο Τσέ Γεβάρα έγινε μάρτυρας των δεινών που επέφερε ο εμπεριαλισμός στον ύπαρ στους λαούς τους. Ακολούθησε διάφορα άλλα ντοκιμαντέρ, αλλά κυρίως η ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ, Τσέ, μια τετράωρη περιεκτική βιογραφική ταινία με τον Μπενίσιο Ντελτόρο στο ρόλο του Ερνέστο Τσέ Γεβάρα, το 2008. Παράλληλα, τα ντοκιμαντέρ συνεχίζουν να ερευνούν την προσωπικότητα του επαναστάτη. Όπως το The Hands of Che Guevara, όπου ο Ολλανδός σκηνοθέτης Πέτερ Ντε Κοκ αναζητά στη Βολιβία τα χέρια του Τσέ, που οι δολοφόνοι του τα έκοψαν μετά το θάνατο του Τσέ, ή το Τσεβολούσιον, ένα ντοκιμαντέρ για τη φημισμένη φωτογραφία του Τσέ από τον Αλμπέρτο Κόρντον, και την επιρροή που άρχισε μέσα δεκαετίες, καθώς βρέθηκε από τις διαδηλώσεις του 68 σε όλο τον κόσμο. Και είναι και πάρα πολλά άλλα, δεν θέλω να σας κουράσω, θα τα βρείτε δημοσιευμένα. Είναι πραγματικά σπουδαίες ταινίες και μαρτυρίες. Πολλές από αυτές παίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και ό,τι υπάρχει για το Τσέ, εμείς υποσχόμαστε να το βρίσκουμε και να το προσφέρουμε στο ελληνικό κοινό. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σήμερα. Η πιο καλή εκδήλωση μνήμης για τον Κομαντάτε είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα του. Ευχαριστούμε την Αλέιδα να μεταφέρει στην Κούβα. Τους συντροφικούς, αδελφικούς χαιρετισμούς μας. Η Αλέιδα θέλει να πει κάτι μάλλον πριν κλείσουμε. Aquí se ha hablado hoy del Che médico, el Che guerrillero, el Che poeta. Εδώ μίλησαν σήμερα για τον Τσέ γιατρό, για τον Τσέ επαναστάτη, για τον Τσέ ποιητή. El Che dirigente revolucionario. Ο Τσέ ηγέτης της επανάστασης. Y todo eso en un lugar muy distante a donde él nació. Και όλα αυτά σε ένα μέρος πολύ μακρινό από το μέρος που αυτός έχει γεννηθεί.
Yo me crié en Cuba, en un país revolucionario, socialista. Εγώ μεγάλωσα στην Κούβα, σε μια επαναστατική χώρα, σοσιαλιστική. Y relativamente es fácil ser revolucionario cuando uno nace en esos lugares. Και είναι σχετικά εύκολο να είσαι επαναστάτης όταν εσύ γεννιέσαι σε τέτοιο μέρος. Pero en esta parte del mundo, αλλά σε αυτό το μέρος του κόσμου, donde la sociedad te va consumiendo, όπου η κοινωνία σε αμλεί, σε πιέζει, mantener ideales revolucionarios y llevarlos a la práctica es mucho más difícil. Να κρατήσεις επαναστατικά ιδεώδη και να τα εφαρμόσεις στη πράξη πρέπει να είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Por eso les agradezco infinitamente esta noche. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή τη νύχτα που μου δώσατε. Porque a pesar de los 55 años de su ausencia física. Γιατί παρόλο που πέρασαν 55 χρόνια από τον φυσικό του θάνατο, el Che hoy se siente multiplicado en hombres y mujeres de este país. Ο Τσέ αισθάνεται πολλαπλησιασμένος στις γυναίκες και τους άντρες αυτής της χώρας. Hay un cantautor cubano que ustedes seguramente conocen, Silvio Rodríguez. Έχουμε έναν τροβαδούρο κουβανό που γνωρίζετε, τον Σίλβιο Ροδρίγκες. Que es uno de los cantautores con más canciones al Che Guevara. Που είναι ένας που περισσότερα τραγούδια έκανε προς τη τιμή του Τσε Γκεβάρα. Y hay una que se llama Fusil contra Fusil. Και δημιούργησε, έκανε ένα τραγούδι που λέγεται Fusil contra Fusil, που σημαίνει άρμα, όπλο, απέναντι σε όπλο, να το πω. Η άρμα απέναντι σε άρμα. Es un poeta. Είναι ένας ποιητής. Y voy a despedirme de ustedes esta noche tratando de cantar esa canción. Και θα αποχαιρετιστώ από εσάς προσπαθώντας να πω αυτό το τραγούδι. El silencio del monte va preparando su adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo tercero va a enterrar su dolor. Con granizo de plomo hará su agujero de honor, su canción. Cantará su luto de hombre y de animal y en vez de lágrimas echar, con plomo llorará. Se alzará el hombre de la tumba al sol y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo tercero va a enterrar su dolor. Con granizo de plomo hará su agujero de honor. Su canción llorará su luto de hombre y de animal y en vez de lágrimas echar con plomo llorará. Se alzará el hombre de la tumba al sol, su nombre se repartirá fusil contra fusil, fusil contra fusil. Ευχαριστούμε θερμά την Αλέιδα. Θα θέλαμε να μεταφέρει τους χαιρετισμούς μας στην οικογένειά της και στον κουβανικό λαό, να τους εκφράσουμε για τα συλληπιτήρια για το θάνατο του Καμίλα, του αδελφού της, πέθανε πρόσφατα πριν ένα μήνα. Αλλά υπάρχουν τρία παιδιά ακόμα που συνεχίζουν
Το Ίδρυμα της ΕΕ συνεχίζει, η Κούβα συνεχίζει και εμείς είμαστε δίπλα της. Καλή δύναμη σε όλους, καλούς αγώνες.